Να δείξουμε. Έχουμε φωτογραφία λίγο με το. Με το... Βίντεο έχουμε. Έχουμε βίντεο, ακόμα καλύτερα. Viral είχε γίνει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το βίντεο με το γύρο εδώ, τον περίφημο, τον ελληνικό που θυμίζει και λίγο Κρήτη. Καθώς η συγκεκριμένη έτσι. Οικογένεια, γιατί πρόκειται για οικογένεια. Έμπνευση πήγα να πω εγώ, προέρχεται. Είναι διάφορα βιντεάκια που έχουν ανέβει στο TikTok και ουσιαστικά μας δείχνουν αυτό τον περιβόητο γύρο που έγινε viral σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πας και λες, ας πούμε, εσύ τώρα ψαρές και ο γύρος το γνωρίζω, τι λες στο πιστοβολείο, θέλω, ξέρω εγώ... Το κλασικό θα πω. Θέλω το κλασικό και σου δίνουν το συγκεκριμένο. Θα τρώω μία εβδομάδα εγώ. Θεοδώρα, για να το δούμε λίγο πιο μέσα, ξέρεις εσύ το γνωστό, έτσι μπράβο, να πούμε λίγο μέσα στο κατάστημα. Μα λες να ολοκλήρωσε τώρα εκεί το γύρο. Λοιπόν. Ανάλογο στην πείνα του καθενός. Θα μας τα πει η Γιοσίλντα. Λαλολάρη. Λαλολάρη. Είναι η ιδιοκτήτρια του Tasty Gyros στο Λονδίνο. Και από ό,τι γνωρίζω, απ' έξω είναι ο courier για να μας στείλει το γύρο στην Κρήτη. Τον έχω έτοιμο, το βάζω σε κοντέινερ και θα το στέλνω. Σε κοντέινερ. Να, ορισμός του ετοιμόλογου ανθρώπου. Πήγα να το παίξω έξυπνος. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, τι κάνετε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς προέκυψε τώρα η ιδέα. Ένα γύρο θα έρθουμε να φάμε τώρα. Ναι. Ναι, ξεκίνησε έτσι απλά, ξεκίνησαμε ένα βιντεάκι απλό στο TikTok. Μέχρι που κάναμε και το πιο μεγάλο και μετά πέραμε αυτό εδώ μια. Άρχισε να το αγαπάει ο κόσμος, να σχολιάζει, να πατάει like, δεν τα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλα. Πολλά ωραία σχόλια, θετικά σχόλια, μέχρι που έφτασε τα 10 εκατομμύρια και πάνω στο TikTok. Για πες μας τώρα, υπάρχει στον τιμοκατάλογο αυτή η παραγγελία? Θα αναγκαστούμε να το πάρουμε στο μενού, δεν το είχαμε, επειδή έχετε τόσο πολύ και μας το ζητάει ο κόσμος, δίνουμε τόσες πολλές κάθε μέρα και ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε το μενού για να βάλουμε τη TikTok Lab. Υπάρχει άνθρωπος που έχει γευθεί μόνος του τον συγκεκριμένο γύρο? Υπάρχουν πάρα πολλοί που το έχουν καταφέρει και μόνοι τους και πήρα και για το σπίτι και ένα δεύτερο. Και πήρε και για το σπίτι και ένα δεύτερο. Πήρα και για το σπίτι, ναι, αλλά υπάρχουν πολλοί που όταν ξεκινάνε δεν σταματάνε. Τους προκαλούμε και εμείς λίγο. Θα το φάτε όλο. Και κάπως τους φαίνεται και το τρώνε. Έλα να σου πω, είστε στο Λονδίνο. Είμαστε στο Λονδίνο, στην περιοχή. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργη εκεί οι Βρετανοί, οι Λονδρέζοι, με τις γαστρονομικές τους επιλογές. Έχουν αγκαλιάσει το γύρο. Οι Λονδρέζοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και τον ελληνικό γύρο και το τζατζίκι. Είναι πάρα πολύ που έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα και αυτό και το ξέρουν οι Λονδρέζοι. Το τζατζίκι, τον ελληνικό γύρο και την Ελλάδα γενικά τα αγαπάνε πάρα πολύ. Η πρωτοβουλία του μαγαζιού, να πούμε ότι ανήκει στη Γιοσίλντα και τα δύο της αδέρφια, που πριν από λίγα χρόνια είχαν έτσι την ιδέα να ταξιδέψουν μέχρι εκεί και να φέρουν την Ελλάδα λίγο πιο κοντά στους Λονδρέζους που την αγαπούν τόσο πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι λατρεύουν την Ελλάδα. Τι ώρα ανοίγουν? Ειδικά όμορφες περιοχές σαν την Κρήτη. Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν εκεί οι επιχειρήσεις? Η επιχείρησή σας πότε κλείνει? Εμείς ανοίγουμε 11 η ώρα το πρωί με ώρα Αγγλίας και κλείνουμε 11 η ώρα το βράδυ με ώρα Αγγλίας. Και υπάρχει τώρα Λονδρέζος που 11 παρά 10 θα φάει γυρό? Υπάρχει. Μπορεί να μην πάει αυτό, αλλά υπάρχει. Ναι. 11 παρά 10 δεν θα πάει. Και μας είπες, Γιοσίλντα... Αλλά έχουμε... Ναι, όχι, ολοκλήρωση, παρακαλώ. Όχι, έχουμε και πολλούς Έλληνες, ήθελα να πω, που ειδικά από την κατρώνε 11 ευρώ το βράδυ. Το σημαντικό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, Γιοσίλντα, μας τον είπες TikTok γύρω. Δηλαδή, από το βιντεάκι στο TikTok που ανέβασες, έρχονται μετά και σου ζητάνε θέλω αυτό το συγκεκριμένο, TikTok γύρω. Ναι, γι' αυτό βγήκε και η ονομασία του TikTok, γιατί μας εκούνσαν το βίντεο, αυτό θέλω πνεύμα, είναι πολύ μεγάλο λένε. Αυτό θέλουμε, ναι. Και τώρα αναγκαστήκαμε να το προσθέσουμε και αυτό στο μενού, σαν κάτι έξτρα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε η πλάκα όλα αυτά. Να ευχηθούμε να μπει και στη λίστα εκεί στα ανάκτορα του Buckingham. Να τρώει βασίλισσα. Να τρώει βασίλισσα γύρω, αυτός είναι ο σκοπός. Να τρώει αυτός ο σκοπός. Επιχειρηματικά πώς πάτε,
Επενδύσατε, πήρατε την πρωτοβουλία, πήγατε στο Λονδίνο, ανοίξατε την επιχείρηση. Για πείτε μας. Εμείς δουλεύαμε πολλά χρόνια, εγώ το προσωπικά δουλεύω πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ήρθαμε στο Λονδίνο, έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό και τα τρία αδερφιά, η αδερφή μου και ο αδερφός μου. Και έτσι ξεκινήσαμε την επιχείρηση εδώ πέρα και πάμε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Έχουμε σκοπό να ανοίξουμε και άλλα μαγαζιά σιγά σιγά. Αλλά είναι αυτός ο δυνατός συνδυασμός και των τριών μας, γι' αυτό πέτυχαν όλα. Έτσι, εγώ με τα αδερφή μου μπορεί να πετάμε λίγο, αλλά έχουμε πως έναν αδερφό που πάντα μας κρατάει. Είναι αυτό το ρίσκο από τη μία, αλλά από την άλλη αυτό, βέβαια ναι. Λένε ορισμένοι να ρισκάνεις. Ναι, να ρισκάρεις. Αλλά αν δεν δουλεύεις και αν δεν έχεις μέσα σου τη δουλειά και την εργασία και δεν βαρεθείς με την πρώτη, με το πρώτο στραβοπάτημα, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Νομίζω κανείς δεν σας έχει χαρίσει τίποτα. Όχι, αλήθεια είναι ότι το παλέψαμε πάρα πολύ και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά ακόμα, αλλά είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Η επιχείρηση πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τα τόσα χρόνια της Ελλάδας που δουλέψαμε, μάθαμε τη δουλειά, μάθαμε καλά. Γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ. Και σας ακολουθεί η Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Καθώς βέβαια ο γύρος είναι κάτι το οποίο κακά τα ψέματα παραπέμπει στην Ελλάδα. Και ξέρεις, υπάρχει ο αθηναϊκός γύρος, όπου η πίτα είναι κάπως πιο έτσι, διαχειρίσιμη σε σχέση με τις Κρήτης, καθώς εδώ βάζουν και λίγο παραπάνω πατάτα. Πλησιάζουμε στον TikTok γύρο εμείς. Εκεί πλησιάζουμε εμείς. Μου έχουν γράψει πάρα πολλά παιδιά από την Κρήτη, τους χαιρετάω όλους, ότι υπάρχει αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, υπάρχει και στην Κρήτη. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, κάπου παραπέμπει. Μου έχουν γράψει πάρα πολλά παιδιά πάνω στο TikTok. Αλλά εμείς εδώ πέρα καλύπτουμε τις πόλεις. Έχουμε το Αθηναϊκό, έχουμε το Θεσσαλονικιώτικο και έχουμε και το TikTok, το Ροδρέντι. Λοιπόν, ευχόμαστε να ανοίξετε και άλλες επιχειρήσεις. Πίσω από την επιτυχία σας κρύβεται ένα σπουδαίο μήνυμα προσπάθειας, αφοσίωσης, πίστης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην καρδιά για την υπέροχη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Και πολλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στην καρδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.